Κατερίνης. Σεβαστοί πατέρες, βουλευτή Πιερίας κύριε Κουλπουδίνα, βουλευτή Πιερίας κύριε Δελβερούδη, Γενική Γραμματέα Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τέως βουλευτή και τέως δήμαρχη κύριε Χιονίδη, αντιπεριφερειάρχη μας κυρία Σοφία Μαυρίδου, δήμαρχε Πίδνας και Κολυνδρού κύριε Κομπατσιάρη, εκπρόσωποι της Υπουργού, της κυρίας Μάνη, η οποία μας ειδοποίησε για κάτι έκτακτο και έπρεπε να φύγει, εκπρόσωπε του βουλευτή κυρίου Μπαραγιάκου, εκπρόσωπε του δημάρχου Δίου Ολύπου του κυρίου Γερογιώγιου, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου κύριε Μπρουσκέλη Χαράλαμπε, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι και κυρίες περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Κατερίνης, του Δήμου Δίου Ολύμπου και του Δήμου Πίδρας Κολυνδρού, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου Πιερίας, διοικητές και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας του νομού μας, τέως νομάρχη, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, διευθυντή της δευτεροβάθμιας και διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ιεροξαλτών Νομού Πιερίας, ο Όσιος Διονύσιος ο Ενολύμπο, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, συνδημότες και συνδημότησες, σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Όταν μου ανέθεσε ο Δήμαρχός μας την οργάνωση της φετινής εμποροπανήγυρης, θεώρησα τιμή και καθήκον να δώσουμε όλα τα στελέχη της Αντιδημαρχίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τον καλύτερό μας σε αυτό για να αναβαθμίσουμε αυτόν τον ιστορικό θεσμό. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και ονομαστικά τον Ηλία τον Μαυρομάτη, τον Κώστα τον Αντωνιάδη, τον Ηλία τον Τσεχερίδη και τον Γιώργο τον Μαυρομουστακίδη που εργάστηκαν σκληρά για να πραγματώσουμε το όραμα και τον εξυγχρονισμό της εμποροπανήγυρης, να βάλουμε τις βάσεις για τη μετατροπή της σε ένα πολυθεματικό και πολυδιαδραστικό φεστιβάλ. Θέλω να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους τεχνικής υπηρεσίας τον κύριο Χαράλαμπο Οφίδη, κοινωνικής προστασίας κύριο Σάβα Καρυπίδη, καθαριότητας κύριο Τάπρα και πρασίνου κύριο Τσουκάνη, που με τους εργαζομένους του Δήμου Κατερίνη συνέβαλαν τα μέγιστα στην πραγμάτωση του φεστιβάλ. Επέλεξα προσωπικά και πάντα με την άδεια του Δημάρχου μας να έχω ως συνεργάτη μου τον κύριο Βασίλη Αγιαννίτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλα όσα προσέφερε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο που βρισκόμαστε, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του 1935 από την Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πρόδρομος με συγχωρείτε του ΕΟΤ, η ζωοπανήγυρη τότε σίγουρα γίνεται από το 1905, ίσως και νωρίτερα. Σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, η πανήγυρη του Αιγινίου, Δήμαρχε, ξεκινάει το 1926 και αναφέρεται και μια αντίστοιχη στο Λιτόχωρο το 1932. Για την πανήγυρη της Κατερίνης γράφει η συγκεκριμένη έκθεση. Αυτή τελούμενη και επί τουρκοκρατίας επανελήφθη από το έτους 1905 και τελείται εις θέσιν Πέλεκα την 5η Σεπτεμβρίου με διάρκεια 5 ημερών. Γίνονται πωλήσεις ζώων και παντός είδους εμπορευμάτων, εγχώριων και μη. Εσυναλλαγές κυμαίνονται μεταξύ 5 εκατομμυρίων ευρώ και 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος εισπράττει 60.000 με 90.000 δραχμές. Μόνιμα παραπήγματα δεν υπάρχουν, έμποροι προσέρχονται εκ πολλών μερών της Ελλάδος. Δήμαρχε Ιωάννη Ντούμο, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη σου και σε καλώ στο βήμα για την επίσημη κήρυξη των εγγενείων.